Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, εκ μέρους της σύγχρονης εποχής σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση. Ευχαριστούμε ξεχωριστά το βιβλιοπολείο Ιαννός για τη στήριξή του στη σημερινή μας εκδήλωση. Η γνώση, λέμε στη σύγχρονη εποχή, είναι δύναμη. Με αυτό το σύνθημα πορευόμαστε σχεδόν 50 χρόνια συνεχίζοντας την εκδοτική δραστηριότητα του ΚΚΕ που ξετυλίγεται για περισσότερο από έναν αιώνα πλέον μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Το σύνθημα γι' αυτό έχει για μας ιδιαίτερη σημασία. Η σημασία του απορρέει από τη βαθιά μας πεποίθηση ότι γνωρίζοντας τον κόσμο, γνωρίζοντας το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις εικόνες της καθημερινότητας, ανακαλύπτοντας τους αντικειμενικούς νόμους στη βάση των οποίων εξελίσσεται η κοινωνία, συνειδητοποιείται η αναγκαιότητα και κυρίως η δυνατότητα να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Και όλα αυτά ειδικά σήμερα που κλιμακώνεται η ιδεολογική επίθεση της αστικής τάξης, ο βομβαρδισμός της συνείδησης των εργαζόμενων ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός των τυχών του συστήματος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Σήμερα που θέλουν να μας πείσουν ότι οι πόλεμοι, οι κρίσεις, η φτώχεια και η ανεργία είναι κάτι σαν φυσικό φαινόμενο, κρύβοντας τα πραγματικά αίτια, τους πραγματικούς υπέτειους και κυρίως κρύβοντας την πραγματική λύση που είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Ειδικά σήμερα που ακούμε συνεχώς ότι η ταξική συνεργασία, η εθνική ομοψυχία, η συμπόρευση με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει στην επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμο και η περιοχή μα, ότι θα οδηγήσει στην κοινωνική ευημερία και στην ανάπτυξη για όλου. Αυτό ο ιδεολογικό βοβαρδισμός στοχεύει στη χειραγώγηση, στη μείωση των απαιτήσεων των εργαζομένων, στην παθητικότητα, τον ατομισμό, τον συντεχνιασμό και τη συμπόρευση με τι ανάγκε τελικά τη αστική τάξη. Υπονοβέ, υπονομεύεται με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια για ριζοσπαστική αγωνιστική διάθεση από, από μεγάλα κομμάτια του λαϊκού μας, ε, του, του, των λαϊκών στρωμάτων. Σήμερα λοιπόν, με το σύνθημα «Η γνώση είναι δύναμη», κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία και την ενίσχυση ενός μορφωτικού ρεύματος που επιδρά σε έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων από τα λαϊκά στρώματα. Αυτή μας η προσπάθεια υπηρετεί και η έκδοση που έχετε στα χέρια σας και η οποία φιλοδοξούμε να φτάσει στα χέρια πολλών στρατευμένων εφέδρων και μονίμων και, εφέδρων και προσωπικού και να διαβαστεί από ακόμα περισσότερους. Νομίζουμε ότι θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ για πολλούς θα αποτελέσει ευχάριστο ξάφνιασμα η επιστημονική αλλά εκλαϊκευμένα δοσμένη προσέγγιση που δεν την έχουν συναντήσει στα σχολιά και τα πανεπιστήμια. Κυρίως όμως θέλουμε να είμαστε μαζί με τη χρησιμότητά του ένα έναυσμα για παραπέρα αναζήτηση στη γνώση. Τα λέμε αυτά γιατί έχουμε οδηγό μας και βαθιά μας πεποίθηση τα λόγια του ποιητή. Μάθαινε άνθρωπε στο άσυλο, μάθαινε άνθρωπε στη φυλακή, μάθαινε γυναίκα στην κουζίνα, μάθαινε εξιτάχρονε, εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. Ψάξε για σχολείο άστεγε, προμηθεύσου γνώση παγωμένε, πεινασμένε, άρπαξε το βιβλίο, είναι ένα όπλο, εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. Μην τρέπεσαι να ρωτήσεις σύντροφε, μην αφαιθείς να πείθεσαι, μάθε να βλέπεις εσύ ο ίδιος. Ό,τι δεν ξέρεις ο ίδιος καθόλου δεν το ξέρεις. Έλεγξε το λογαριασμό, εσύ θα το πληρώσεις. Ψάξε με τα δάχτυλα κάθε σημάδι, ρώτα πώς βρέθηκε αυτό εδώ, εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. Αγαπητοί φίλοι, Ξέρουμε καλά τι έχουμε απέναντί μας. Αντίπαλος μας είναι η επιχείρηση απαξίωσης του διαβάσματος και της αναζήτησης της γνώσης μέσω της αντίληψης που καλλιεργείται από τις κυρίαρχες δυνάμεις και το αστικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά επιβάλλει και ο ίδιος ο τρόπος και οι όροι ζωής και δουλειά των εργαζομένων σήμερα. Έχουμε ως αντίπαλό μας τον ανορθολογισμό, την αντιδιαλεκτική, τη μεταφυσική θεώρηση, ακόμα και στην περίπτωση που προβάλλεται υποκριτικά κυρίως η ανάγκη και η αξία του διαβάσματος. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους καλούμε όλους και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες να γνωρίσουν και να μελετήσουν τις εκδόσεις μας που αφορούν το ιδεολογικό πολιτικό βιβλίο, το μαρξισμό, την ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και του διεθνούς εργατικού κινήματος, τη μαχητική του πείρα και δράση, την ιστορία του ΚΚΕ, τις σύγχρονες επεξεργασίες του ΚΚΕ για την οικονομική κρίση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την, πολιτική, την εποχή της ψηφιακή οικονομίας, για την πολιτική προστασία, για το, ζήτημα, για το, σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη ζωή μας. Προκειμένου οι νέοι να έρθουν σε επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο την τέχνη, τον πολιτισμό που υπηρετεί ανώτερα ιδανικά. Με αυτά τα λόγια καλούμε στο βήμα το σύντροφο Δημήτρη Κοτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την ομιλία.